στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μια 17χρονη, η οποία χθες μετά τον τοκετό παρουσίασε επιπλοκή. Η ανήλικη έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και λίγο αργότερα εμφάνισε πυρετό. Να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της, διότι διανύει κρίσιμες ώρες. Η Βίκη Παπαδογιαννάκη θα μας ενημερώσει σχετικά. Σ' ακούμε, Βίκη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι υποιατρική παρακολούθηση η 17χρονη. Παραμένει διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Χανίων, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς σοβαρή. Να σας πω, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι, ότι μπήκε στο νοσοκομείο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή γέννησε με κεσαρική τομή ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Ήταν προγραμματισμένος ο τοκετός. Δεν υπήρχαν κάποια μηνύματα τα οποία να δείχνουν ότι υπήρχε πρόβλημα με την 17χρονη. Έτσι λοιπόν έγινε η επέμβαση, γέννησε το κοριτσάκι και λίγες ώρες μετά η 17χρονη εμφάνισε πυρετό, γεγονός που ανησύχησε τους γιατρούς. Η κοπέλα υπευλήθη σε μικροβιολογικές εξετάσεις και σε γυναικολογικές, από τις οποίες προέκυψε ότι υπήρχαν συμπτώματα λίμωξης. Έτσι λοιπόν κρίθηκε ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε επέμβαση και αμέσως μετά την επέμβαση εισήχθη σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Να πω επίσης ότι σε ό,τι αφορά στο νεογνώ, φιλοξενείται στη μονάδα νεογνών του νοσοκομείου Χανίων, δεν αντιμετωπίζει το παραμικρό πρόβλημα. Το πρόβλημα βεβαίως είναι ότι είναι μακριά από την αγκαλιά της μητέρας του και οι γονείς της 17χρονης ζουν πραγματικά ώρες αγωνίας. Από τη μια δεν μπορούν να χαρούν το εγγονάκι τους, από την άλλη αγωνιούν για την τύχη του παιδιού τους. Και βέβαια ευχή όλων είναι να πάνε όλα καλά με την υγεία της 17χρονης και γρήγορα να κρατήσει την αγκαλιά της το νεογέννητο κοριτσάκι. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες, Βίκη.